Καθίστε. Σήμερα, Αντωνάκη, θα ήθελα να πω γιατί το αξίζουνε σε δύο ακόμα να πω χίλια μπράβο. Στον Ευθυμάκο, που είσαι Ευθυμάκο μου. Εκρίζει. Στον Ευθυμάκο, για την υπέροχη πρόοδο που κάνει στη βυζαντινή μουσική και στη φωνή του. Και να τον ευχαριστήσουμε που έρχεται από το χωριό πάνω από το βουνό, κατεβαίνει κάθε φορά και έρχεται μέχρι εδώ, γιατί ξέρει πόσο πολύ τον αγαπάμε και μάλλον είμαι σίγουρος κι εγώ ότι και αυτός μας αγαπάει πολύ. Να πω μπράβο και στον Αγγελάκο που κάνει κι αυτός πολλά βήματα μουσικής, να στρωθεί να διαβάσει μουσική. Ξέρετε κάτι. Μην νομίζετε ότι ο Αντωνάκης και ο Γιώργος γεννήθηκαν κατευθείαν με όλα αυτά που μας ψάλλουν έτοιμα. Κουράστηκαν πολύ. Χρόνια και χρόνια πάλεψαν και παλεύουν και διαβάζουν. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό μόνο το Κύριε Λέησον. Και συνεχίζουν να διαβάζουν. Εγώ τον ακούω. Όταν μένει εδώ, στη Σαρακίνα, τον ακούω συνέχεια να διαβάζει. Και να μας έρχεται έτοιμος την Κυριακή και να μαζεύει και τα παιδιά που μαζεύει και να κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά και επιπλέον να υπογραμμίσω ότι μεταξύ τους δεν είναι απλά αγαπημένοι. Είναι μια ψυχή και μια καρδιά και ο Γιώργος και ο Αντώνης και ο Ευθύμης και ο Άγγελος και ο Στέλιος όταν έρχεται, που ξεκινάει και έρχεται από τη Σύνδο μέχρι εδώ. Με συγκίνησε και το υπογράμμισε και ο Δεσπότης αυτό που το είδε στο βίντεο που μεταδίδουμε. Ότι τα Χριστούγεννα τα ξημερώματα, 5 παρα 10 το πρωί, 8, 9, 10 παιδιά ήταν 10 λεπτά πιο νωρίς, έτοιμα για να ψάλλουν όλη την ακολουθία. Σας ευχαριστώ. Με την ευχή σας είναι τώρα. Και σας αγαπώ πολύ. Είναι τόσο καλή που θα το πω τώρα και θα γκρινιάξει ο Αντώνης, σίγουρα, και ο Γιώργος. Που δεν ξέρω πόσο καιρό θα τους έχουμε ακόμα, γιατί είναι σπουδαίοι ψάλτες. Εγώ θα τους απολαμβάνω και θα τους αγαπάω σε όλη μου τη ζωή. Το δεύτερο που ήθελα να πω στο χωριό, μια που είναι η πρώτη φορά που Κυριακή που λειτουργούμε μετά το πανηγύρι, να πω χίλια ευχαριστώ στο χωριό και σε όλους όσοι βοήθησαν να γίνει προχθές το πανηγύρι μας τόσο ωραίο. Όσοι δεν ήρθατε, μπράβο αγάπη μου, τι καλό παιδί που είσαι. Πολύ μ' αρέσεις. Όσοι βοήθησαν και έγινε τόσο υπέροχο το πανηγύρι, όσοι δεν ήρθατε, χάσατε. Ταΐσαμε, ποτίσαμε, φάγαμε, ήπιαμε. Φάγαμε, ναι. Θέλεις αντίδωρο. Έλα, πάρε. Πάρε, αγάπη μου, πάρε. Τώρα το τρίτο που ήθελα να σας πω είναι ότι κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα είμαι στη Σαρακίνα εκεί και περιμένω για εξομολόγηση, όσοι θέλετε. Όσοι έχετε οτιδήποτε να συζητήσετε με τον παπά, είμαι εκεί. Και νιώθω πολύ περήφανος όταν έρχεστε. Και νιώθω πάρα πολύ όμορφο όταν έρχεστε. Και μη σας περνάει από το μυαλό η σκέψη, μη κουράσουμε τον παπά. Είναι πονηρή σκέψη του διαβόλου. Ο παπάς είναι εδώ για να κουράζεται. Και όσο κουράζεται ο παπάς, τόσο περισσότερα χρόνια θα ζήσει. Άμα θέλετε να ζήσω πολλά, να έρχεστε να με κουράζετε. Αν θέλετε να μην ζήσω πολλά, αφήστε με μόνο μου, τάκα τάκα, να τελειώσω και να φύγω. Δημητράκη, θέλεις? Ωραία. Ο Δημήτρης με κρατάει σε φόρμα με τα μηνύματα που μου στέλνει. Και είναι όλα διαλεγμένα και μαθαίνω. Όπως μαθαίνω από πολλούς από εσάς που μου στέλνετε ωραία μηνύματα.
δεν το προσπερνάω. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω τώρα, και μη ζηλέψετε, μωρέ. Ντρέπομαι, αλλά πρέπει να το πω. Μετά από την ακολουθία, θα φύγουμε με την κυρία Μαρία να πάμε στην Αθήνα να κάνω το πανηγύρι. Σήμερα το βράδυ έχει αγρυπνία στο μοναστήρι της Αγίας Φιλοθέης, που και η γερόντισσα εκεί έχει το όνομα Φιλοθέη. Και όσοι θέλετε να ακούσετε όμορφα πράγματα, πραγματικά υπέροχα, πατήστε στο ίντερνετ γερόντισσα Φιλοθέη. Μιλάει ωραία, ξέρει τι είναι ο Θεός και ξέρει να βγάζει όμορφες κουβέντες που στηρίζουν με υπέροχο χαμόγελο. Θα πάμε λοιπόν και θα κάνουμε το πανηγύρι και μου λέει και αφού θα έρθεις εσύ δεν καλώ κανέναν άλλον παπά ούτε δεσπότη. Λέω εγώ απλώς παπάς είμαι, από μικρό χωριό κιόλας, δεν είμαι τρανός παπάς. Τώρα σήμερα ήθελα να πω δύο λέξεις μόνο. Ακούστε, το διάβασα, δεν είναι δικά μου αυτά τα λόγια που θα σας πω τώρα, είναι από τον πατέρα Λίβιο, άλλη μεγάλη μορφή κι αυτός, σύγχρονη μορφή, πατήρ Χαράλαμος Παπαδόπουλος και με το ψευδώνυμο Λίβιος, είναι στα νότια της Κρήτης, μάλλον στα νότια της Κρήτης. Και είναι λεβέντης κι αυτός και η οικογένειά του, και αυτόν να τον ακούτε, έχει να πει πράγματα. Τι διάβασα λοιπόν εκεί. Σήμερα είναι το Ευαγγέλιο της Χαναναίας. Κυνηγάει τον Χριστό πίσω για να πάρει τη θεραπεία. Και ενώ φωνάζει να την ακούσει ο Χριστός, ο Χριστός δεν της απαντάει τίποτα, ο δε αισιώπα. Τίποτα, δεν της λέει κουβέντα. Οι μαθητές αμέσως βρήκαν την ευκαιρία, δέστε πόσα λίγα είχαν καταλάβει από τον Χριστό, έλα, απόλυσέ την, διώξτε να. Αυτό το εύκολο που το λέμε κι εμείς, έλα ρε πάτερ, διώξτε τους όλους τώρα, τι τους θέλεις αυτούς, αυτοί δεν ξέρουν τίποτα, δεν κάνουν τίποτα, δεν αξίζουν τίποτα. Έτσι θα ένιωσαν οι μαθητές για αυτήν τη γυναίκα. Και λέει ο Χριστός, για να τη δοκιμάσει, τη λέει σκυλάκι. Δεν επιτρέπεται, λέει, εγώ λέει ήρθα, λέει ο Χριστός, για να σώσω τους Ισραηλίτες. Ήρθα για αυτήν, για αυτούς, αυτή είναι η οικογένειά μου. Αυτή είναι το σώμα μου, αυτοί είναι οι δικοί μου άνθρωποι, πατριώτες μου. Και λέει, δεν παίρνει, λέει, τον άρτο και το φαγητό κάποιος, λέει ο Χριστός στην Χαναναία, και να το δώσει στα σκυλιά, να το πετάξει. Και τι απαντάει αυτή με ταπείνωση, για να δείξει την ταπείνωσή της. Ναι, αλλά, δάσκαλε, και γάρικοι εκείνες, τα σκυλάκια, τρώνε τι, από τα ψίχουλα που πέφτουν από τα τραπέζια των σπουδαίων. Και τότε γυρίζει ο Χριστός, γίνε η πίστη σου σε σοκές, σε έχει σώσει. Η πίστη σου σε έχει σώσει. Πολλές φορές βλέπουμε και λέμε, πού είναι ο Χριστός, τον θέλω, τον χρειάζομαι, τον έχω ανάγκη. Γιατί δεν μου μιλάει, γιατί δεν μου απαντάει, γιατί δεν μου δίνει, γιατί δεν σου δίνει. Τι περιμένεις να σου δώσει? Μπορεί άλλο να περιμένεις κι άλλο να το καλό να σου δώσει. Θα σου δώσει όμως. Εδώ, εκεί, παντού είναι ο Χριστός.
Δεν υπάρχει προσευχή που να μην την ακούει. Όχι, υπάρχει μία προσευχή που δεν την ακούει. Όταν έχει μέσα η ψυχή μας και η καρδιά μας εγωισμό. Όταν έχει εγωισμό, ο Χριστός έχει φύγει. Αλλιώς, η ταπείνωση δεν είναι αυτή που έσωσε τη Χαναναία. Η ταπείνωση. Είδε ο Θεός, ένιωσε. Μπράβο, αγάπη μου. Ξέρετε τι ώρα ήρθε αυτός? Όταν αρχίσαμε στον όρθρο. Τι νομίζετε αυτός? Αυτός, και δεν το γλιτώνεις, παπάς θα γίνει. Ας τον κάνω παπά αυτόν. Αν μου το φέρεις 5 φορές, τον έκανα παπά. Αν το θέλεις, ξανάρχεσαι. Αν δεν το θες, κρύψου και μην ξανάρθεις. Και θα είναι και χαμογελαστός παπάς. Ωραίος παπάς θα είναι. Γι' αυτό λοιπόν ταπείνωση θέλει. Στην ταπείνωση ανοίγει ο Θεός και τα αυτιά Του και την αγκαλιά Του και τα χέρια Του να ευλογήσει. Στον εγωισμό ταπεινής δίδωση χάρη, είπε ο ίδιος ο Χριστός, και υπερηφάνης αντιτάσσεται. Πάει απέναντι στους περήφανους. Για λοιπόν να ταπεινώσουμε λίγο τον εαυτό μας. Και άμα τον ταπεινώσουμε τον εαυτό μας, τότε θα έχουμε όλη τη χάρη και την ευλογία του Θεού και όλη την αγάπη των ανθρώπων. Γιατί δεν αγαπιόμαστε μεταξύ μας? Γιατί έχουμε εγωισμούς. Τι λες μωρά αυτήν, αυτόν, αυτούς? Ούτε να τους δω δεν θέλω. Γιατί μπαίνει ο εγωισμός, φυσάει και ο διάβολος και φουσκώνουμε από το εγώ μας και δεν κερδίζουμε τίποτα. Τίποτα δεν κερδίζουμε. Στα μοναστήρια έχουν μια συνήθεια για να ζητάνε και έμπρακτα συνέχεια συγγνώμη ο ένας από τον άλλον. Βγαίνεις από την τράπεζα, για ακούστε. Βγαίνεις από την τράπεζα, από τη μια μεριά κάθεται ο ηγούμενος και ευλογάει, όλους τους μοναχούς περνάνε, και από την άλλη μεριά κάθονται σκυφτοί ζητώντας συγγνώμη ποιοι? Όσοι ασχολήθηκαν με το φαγητό. Αν δεν τους αρέσει το φαγητό, αν δεν βολεύτηκαν με το φαγητό, συγχωρήσατε μη αδελφοί και πατέρες, λέει ο μάγειρας, να με συγχωρέσετε. Και αν κάποιοι κάτι κάνουν στους άλλους, τους βάζει και αυτούς ο γέροντας, ο ηγούμενος, να ζητάνε συγγνώμη. Από όλους όσοι θα περάσουμε από εκεί. Και στο τέλος από τις ακολουθίες τελειώνει ο όρθρος, τελειώνει η λειτουργία, τελειώνει ο εσπερινός, τελειώνει το απόδειπνο, φυλάνε τις εικόνες και πάνε στη μέση του ναού και γυρίζουν όλοι, ο καθένας που πάει με τη σειρά, και ζητάνε συγχώρηση από όλους. Και μάλιστα στο απόδειπνο η συγχώρεση είναι με μετάνοια μέχρι κάτω. Γιατί η συγχώρεση ανοίγει τον ουρανό. Ανοίγει τον ουρανό. Έλεγε για τον ασκητή τέρμα πέρα εκεί που έχει τις σπηλιές, το έχω πει κι άλλη φορά. Λειτουργούσε, λέει, και κάθε φορά άνοιγε ο βράχος, γιατί η σπηλιά είχε από πάνω βράχο, φτιάχναν και το τυχάκι από την έξω περιά και ήταν σαν ναός. Και γύρω γύρω και κάνα 2-3 κελάκια που ζούσαν οι μοναχοί. Και άνοιγε, λέει, ο ουρανός και ανεβοκατέβαιναν οι άγγελοι
και γέμιζε φως ουρανού. Πότε δεν άνοιγε? Όταν είχε κάτι με κάποιον ο μοναχός. Και έτρεχε, λέει, άφηνε τη λειτουργία και πήγαινε και ζητούσε συγχώρεση από όλους που ήταν παρόντες. Και αν δεν άνοιγε, έτρεχε και στα γύρω κελιά να ζητήσει συγχώρεση. Και γύρναγε και ο ουρανός άνοιγε δυο φορές παραπάνω και οι άγγελοι ήταν ακόμα περισσότεροι. Σε κάθε λειτουργία ανοίγει ο ουρανός. Σε όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες, όπου και αν βρίσκεται παπάς και λειτουργάει, ανοίγει ο ουρανός, ανεβαίνουν και κατεβαίνουν τα αγγελάκια, ανεβαίνουν και κατεβαίνουν οι Άγιοι, γεμίζει φως και εμείς δεν τα βλέπουμε. Γιατί τα μάτια μας τα έχουμε μολύνει. Τα παιδάκια, έλεγε ο Γεροπαΐσιος πολλές φορές, βλέπουν θαυμαστά πράγματα στις λειτουργίες. Του έλεγε ένα παιδάκι για έναν παπά, πήγε, το έλεγε στους γονείς και του λένε, γονείς, πες το και στον παππούλη. Είχε έρθει στη σουρωτή και λέει, παππούλη, ο παπάς μας όταν λειτουργάει δεν πατάει στο χώμα. Είναι η ίδια διήγηση με τον Παπατίχωνα το Ρώσο, που όλοι τον βλέπαν και τη γράφει τη ζωή του ο ίδιος ο Γεροπαΐσιος, πόσες φορές είχε το Αγιοπότηρο, δεν πατούσε στο χώμα. Τόσο σπουδαίος είναι ο Θεός, τόση χάρη δίνει, τόση ευλογία δίνει, τόσα θαυμαστά πράγματα μπορεί να κάνει. Και εμείς καθόμαστε και προσπαθούμε να βρούμε την αλήθεια μες στο ίντερνετ. Και συζητούσα με ένα παιδάκι αυτές τις μέρες που ήρθε για εξομολόγηση και μου λέει, παππούλη μου, έχω παιδευτεί, έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι να σκεφτώ, δεν ξέρω τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα. Λέω, από το ίντερνετ, ναι παπά μου, διαβάζω και όσο διαβάζω τόσο μπερδεύομαι. Καινή Διαθήκη, λέω, διάβασες καθόλου? Όχι. Εκεί που είναι σίγουρη η αλήθεια, δεν πάμε. Ξαναλέω, εκεί που είναι σίγουρη η αλήθεια, που είναι το Ευαγγέλιο, δεν πάμε. Εκεί που το 90% είναι ψέμα, τρέχουμε. Καλά να πάθουμε. Το καλύτερο κήρυγμα του διαβόλου γίνεται μέσα από το ίντερνετ. Το έχει πάρει μια χαρά. Λέει, γράφει και δεν είναι μπερδεύει μόνο αυτά που είναι αμαρτωλά, όχι, αυτά μας μπερδεύει το λιγότερο. Αυτά που νομίζουμε ότι είναι για το Θεό, αλλά έχουν μέσα ατελείωτο φόβο, μαυρίλα, σκοτεινιά, απελπισία. Όχι, δεν είναι έτσι ο Θεός μας. Ο Θεός μας είναι χαρά, είναι φως, είναι ελπίδα, είναι δύναμη, είναι αγκαλιά, είναι σωτηρία. Και αυτόν τον Θεό τον έχει ξεκάθαρα φτιαγμένο το Ευαγγέλιο και η Αγία Γραφή. Ένα κεφάλαιο την ημέρα, 3 ακριβώς λεπτά. Και σε ένα χρόνο είναι λιγότερα τα κεφάλαια από τις 365 μέρες. Τελειώνεται όλη την Καινή Διαθήκη. Να αρχίσουμε λοιπόν. Να είμαστε καλά. Και στο τέλος, όσοι ήρθατε σήμερα να με δείτε, θα σας διαβάσω στο τέλος, αφού φύγουν όσοι θέλουν, θα σας διαβάσω την ευχούλα και θα σας δώσω από 1-2 λεπτά στον καθένα, για να προλάβω κι εγώ, μη μείνω εδώ και φύγει μόνη της η παπαδιά, γιατί μου είπε, άμα δεν το κανονίσει, εγώ θα φύγω, μου είπε. Γελάς, Δημήτρη.
Πρόσεχε, μη φύγει και καμιά άλλη καμιά φορά. Πάμε, δεν φεύγει αυτή. Τι φόβο. Τι λέω κι εγώ, χαζός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, καλημέρα να είμαστε. Αμήν.